Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 29 Δεκεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Ionian. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μεγάλα προβλήματα σε όλη τη χώρα έχει φέρει η κακοκαιρία Ζηνοβία, που χρειάζονται αλυσίδες σε Αχαΐα, Μεσσηνία, Κορινθία, Αρκαδία και Λακωνία λόγω παγετού. Τον σπουδαίο πατρινό μουσικοσυνθέτη Θάνο Μικρούτσικο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, τιμά το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, της πόλης όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Εκλοιπών. Βαρύ το πένθος στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Πλήθος εκπροσώπων αρχών, φορέων και απλοί πολίτες μεταβαίνουν στην Αθήνα για να του πούν το ίστατο χαίρε. 21χρονος έκανε μεγάλη ζωή εδώ και 3 μήνες από τα χρήματα που είχε εξασφαλίσει από χρεωστική κάρτα νεκρής γυναίκας. Αστυνομικοί έβαλαν τέλος στα ακριβά γούστα του. Και χτύπημα σε καρτέλ διακίνησης κοκαίνης κατάφερε η αστυνομία στην Πάτρα. Αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών συνέλαβαν 3 άνδρες και 1 γυναίκα, ενώ κατέσχεσαν ναρκωτικά, χρήματα και όπλα. Ξεκινάμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχει προκαλέσει σε όλη τη χώρα η κακοκαιρία Ζηνοβία. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνουν ακόμη και απεγκλωβισμοί πολιτών από τα οχήματά τους. Προβλήματα διαπιστώνονται αναδιαστήματα σε τμήματα του ορεινού οδικού δικτύου των νομών Αχαΐας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας, τα οποία έχουν προκαλέσει κυρίως χιονοπτώσεις με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες για την κίνηση των οχημάτων. Συνδεόμαστε απευθείας και με τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Εκεί είναι η Στέβη Κουτσουδάκη, η οποία θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και την αναγκαιότητα για αλυσίδες όπου αυτό χρειάζεται για την κίνηση των οχημάτων. Στέβη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ταυτόχρονα μαζί μας στο στούντιο Στέβη, βάλε μια ανωτελεία. Έχουμε και τον Διευθυντή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Γιφτάκη, με τον οποίο θα εστιάσουμε κυρίως στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή σε Αχαΐα, Ηλία και το Λοκαρνανία. Καλησπέρα σας, κύριε Γιφτάκη. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Στέβη, να ξεκινήσουμε με σένα. Βάλε μας, εξήγησέ μας πώς έχουν τα πράγματα. Η Ζηνοβία έχει προκαλέσει προβλήματα λόγω παγετού κυρίως και θέλουμε να γνωρίζουμε, κυρίως οι οδηγοί, πώς να κινηθούμε και πού είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες. Έτσι ακριβώς, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, και πτώση της θερμοκρασίας έχουμε τα τελευταία 24 ώρα, με αποτέλεσμα φυσικά η επέλαση του χιονιά να έχει δημιουργήσει ζητήματα στο ορεινό κυρίως δίκτυο της Πελοποννήσου. Έτσι λοιπόν, Μεσσηνία, Κορινθία, Αρκαδία και Λακωνία έχουν ζητήματα, κυρίως όπως είπαμε, στα ορεινά, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες για την κίνηση των οχημάτων. Στο νομό Μεσσηνίας τώρα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ο δρόμος του Ταϊγέτου, είναι εθνική οδός, η παλιά εθνική οδός που ενώνει την Καλαμάτα με τη Σπάρτη, κυρίως και στα ορεινά χωριά του Ταϊγέτου. Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή για τους οδηγούς. Στο νομό Κορινθίας, τώρα, αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες στην επαρχιακή οδό Τρικάλων Καριάς, επίσης στην επαρχιακή οδό Ξυλοκάστρου Τρικάλων, καθώς επίσης και στην επαρχιακή οδό Κιάτου Γκούρας. Στην Αρκαδία, αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται στην εθνική οδό Τρίπολης Σπάρτης, στην επαρχιακή οδό Άστρους Αγίου Πέτρου, καθώς επίσης και στην επαρχιακή οδό Άστρους Καστανίτσας. Επίσης, στη Λακωνία, αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες στην εθνική οδό Τρίπολης Σπάρτης. Και να πούμε λίγο και για το νομό Κορινθίας. Έτσι, ναι, αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες στην επαρχιακή οδό Τρικάλων Καριάς, στην οδό Ξυλοκάστρου Τρικάλων και στην οδό Κιάτου Γκούρας, στην επαρχιακή οδό. Να πούμε, Νίκο, ότι αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι σε όλες αυτές τις περιοχές επιχειρούν χιονιστικά μηχανήματα των περιφερειών αλλά και των Δήμων, προκειμένου φυσικά να καθαριστούν οι δρόμοι και από το χιόνι αλλά και από τον παγετό. Έτσι λοιπόν, εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς και να μην επιχειρήσουν να ταξιδέψουν σε αυτές τις περιοχές και σε αυτά τα μέρη χωρίς αλυσίδες. Στέβη, μείνε μαζί μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Κύριε Γεφτάκη, ποια ήταν τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν τις νυχτερινές ώρες, οπότε και ξεκίνησε το κύμα να περνά και από Αχαΐα, Ηλία, Λοκαρνανία, το κύμα της Ζηνοβίας, και τι να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, που υπάρχουν προβλήματα κυρίως λόγω εμφάνισης παγετού? Καταρχάς, θα πρέπει να ξεκινήσουμε, διότι γνωρίζαμε με το έκτακτο δελτίο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ότι από το Σάββατο βράδυ θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία θα είναι χιονοπτώσεις, παγετός, ισχυροί άνεμοι. Μάλιστα. Σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και κατ' επέκταση
σε όλο τον ελλαδικό χώρο, κυρίως στην Ανατολική Ελλάδα. Άρα λοιπόν ο μηχανισμός ήταν έτοιμος, ήταν σε αυξημένη ετοιμότητα, με έναρξη το Σάββατο το βράδυ και ληχτική ημερομηνία την Δευτέρα. Mm-hmm. Βρισκόμαστε λοιπόν σε εξέλιξη. Οι χιονοπτώσεις ήταν στον ορεινό όγκο της Αχαΐας, στην περιοχή των Καλαβρίτων, ήταν στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη. Αυτό σημαίνει ότι ήταν σε υψόμετρο από 600 μέτρα και άνω. Mm-hmm. Το ίδιο συνέβη και στην περιοχή της ορεινής ναυπακτίας. Η ηλία δεν είχε χιονοπτώσεις ή έχει χαμηλότερα υψόμετρα, δεν υπήρξαν προβλήματα παρά μικρές κατολισθήσεις. Στην Αχαΐα λοιπόν, σε όλους τους δρόμους που οδεύουν από την παραλιακή ζώνη, από Αίγιο μέσω Πούντας Καλάβρητα, από Αίγιο Φτέρι Καλάβρητα, από Χαλαντρίτσα Καλάβρητα, καθώς επίσης και τους δρόμους από Τρυπόταμα, Κλειτορία, μέσω Λουσών και μέσω Πριολίθου, υπήρξαν χιονοπτώσεις σε αρκετό ύψος χιονιού της τάξης των 20-30 εκατοστών, καθώς επίσης και στην περιοχή της Ζαρούχλας που είχε ένα αρκετό ύψος χιονιού γύρω στα 30 εκατοστά. Βλέπουμε τις εικόνες ακόμη και από μέσα από τα Καλάβρητα. Τα Καλάβρητα είχαν χιόνι μέσα, που είναι ένα ενδεικτικό σημείο ότι έχει όλη ευρύτερη περιοχή, διότι επικρατεί ένα μικροκλίμα μέσα στα Καλάβρητα και συνήθως έχουμε χιονοπτώσεις σε χαμηλότερα υψόμετρα, ενώ στα Καλάβρητα λόγω της κοιλάδας του Βουραϊκού τα Καλάβρητα έχουν λιγότερο χιόνι. Οπότε, σήμερα κύριε Γιουτάκη, είχαμε χιόνι και μέσα στα Καλάβρητα. Τώρα τις νυχτερινές ώρες από τώρα και τις επόμενες ώρες και προς το πρωί και προς τα ξημερώματα θα πρέπει οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί έτσι στις συγκεκριμένες οδούς που αναφέρατε και να κινούνται με αλυσίδες. Βεβαίως οι αλυσίδες είναι απαραίτητες σε όλο το ορεινό και ημιορεινό δίκτυο. Είναι ένα απαραίτητο αξεσουάρ το οποίο θα πρέπει να έχουν πάντα οι οδηγοί όταν κινούνται σε αυτούς τους άξονες. Καθώς επίσης θα πρέπει να αναφέρω και 2-3 πράγματα ακόμα. Να μην μετακινούνται οι οδηγοί όταν εξελίσσονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Καλό είναι να περιμένουν, να ενημερώνονται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή μέσα από τις αρχές, ώστε να γνωρίζουν τι μέλη γενέστε στους προορισμούς που έχουν κατά νου. Πείτε μας και κάτι τελευταίο που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος. Σε ποιον αριθμό μπορεί να καλεί ο πολίτης που θα εγκλωβιστεί στο όχημά του, αν ομιγέννητο συμβεί αυτό, σε κάποιο σημείο του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου εξαιτίας παγετού, χιονόπτωσης ή το αυτοκίνητο του βγει στην άκρη του δρόμου? Τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης είναι το 112 ο διεθνής αριθμός, είναι το 100, το 199, το 166. Μάλιστα. Είναι οι αριθμοί αυτοί που μπορεί κάποιος πολίτης να καλέσει όταν βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη. Οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες επικοινωνούν μεταξύ τους. Για να λοιπόν σχετικά. Ναι. Κύριε Γιουτάκη, σας ευχαριστούμε πολύ και σε ένα Στέβη Κουτσουδάκη. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και θλίψης. Στο Πανελλήνιο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου πατρινού μουσικοσυνθέτη Θάνου Μικρούτσικο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών. Υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή, συνέπεια του χρόνιου προβλήματος που αντιμετώπιζε. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Ή κόκκινη από ζωή, ή κόκκινη από θάνατο. Το Σάββατο το βράδυ, σε ηλικία 72 ετών, έφυγε ο πατρινός μουσικοσυνθέτης Θάνος Μικρούτσικος, σκορπίζοντας θλίψη στα αγαπημένα του πρόσωπα, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και κατέληξε στο ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Θάνος Μικρούτσικος γεννήθηκε στις 13 Απρίλη του 1947 εδώ στην Πάτρα. Μεγάλωσε στην Αράτου και Κορίνθου και πήρε τις πρώτες του μουσικές γνώσεις στο κτίριο που βλέπετε πίσω μου, στην Φιλαρμονική Εταιρεία της Πάτρας, πριν φύγει για σπουδές στην Αθήνα. Ποια κοινωνία, το ρωτήσαμε. Η κοινωνία στην οποία ο ψαράς θα γράφει ποίηματα και ο ποιητής θα ψαρεύει. Άρχισε να συνθέτει στα τέλη της δεκαετίας του 1960, αλλά επίσημα εμφανίστηκε το 1975 με τον δίσκο «Πολιτικά τραγούδια». Με τον δίσκο «Σταυρός του Νότου», σε ποίηση Νίκου Καβαδία, ανοίχθηκε σε ευρύτερη τραγουδιστική θεματική, υπηρετώντας παράλληλα το θέατρο, καθώς και την ηλεκτρονική και ατονική μουσική. Ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα είδη της μουσικής, συνεργάστηκε με μεγάλους ερμηνευτές, ενώ έχει γράψει μουσική για δεκάδες θεατρικά έργα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν πάντα αληθινός και έλεγε ελεύθερα τη γνώμη
γνώμη του σε κάθε συνέντευξη, όπως είχε κάνει και το 2012 μέσα από το Ιόνιαν. Η απόλυτη συγκίνηση, θέλω να σας πω ότι αυτή είναι η καλύτερη στιγμή της ζωής μου. Σας ευχαριστώ όλους. Διετέλεσε Υπουργός Πολιτισμού από το 1994 ως το 1996 και έχει συνδυάσει το όνομά του με τα σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα της Πάτρας, καθώς ήταν ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και καλλιτεχνικός διευθυντής του Οργανισμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάτρα 2006. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημού Πατρέων, που συνεδρίασε εκτάκτως μετά την θλιβερή είδηση του θανάτου του, αποφάσισε να δώσει το όνομά του στον προσκατασκευή συνεδριακό χώρο του Εργοστασίου Τέχνης και να ονομαστεί Εργοστάσιο Τέχνης Θάνος Μικρούτσικος. Η πόλη μας είναι φτωχότερη πλέον. Έδωσε με το έργο του τόσα, θα μας συντροφεύει και θα τον έχουμε δίπλα μας με το έργο του. Τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα για τον Θάνο Μικρούτσικο πολλά. Ο θάνατος του Θάνου Μικρούτσικου αποτελεί αναμφισβήτητα μεγάλη απώλεια για την τέχνη και τον πολιτισμό μας γενικότερα. Και η απώλεια αυτή είναι τόσο περισσότερο επώδυνη όσο έρχεται σε μια εποχή κατά την οποία τέτοια κενά είναι πολλαπλώς δυσαναπλήρωτα. Με τη μοναδική μουσική του, αλλά και την πολιτική και κοινωνική του παρουσία, ο Θάνος Μικρούτσικος σφράγισε την εποχή μας. Τον αποχαιρετούμε καθώς ξεκίνησε να συναντήσει το Σταυρό του Νότου. Θερμά συλληπιτήρια στους δικούς του. Και στη ζωή του και στη μάχη για τη ζωή του απέδειξε το μεγαλείο ενός καλλιτέχνη που δεν σταμάτησε ποτέ να είναι στο φτερό του Καρχαρία. Τον ευχαριστούμε για όλα όσα έκανε για μας. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 30 Δεκέμβρη και ώρα 2:30 από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Εμείς θα τον θυμόμαστε όπως την τελευταία φωτογραφία που ανέβασε μέσα από το νοσοκομείο. Τότε αισθανόταν δυνατός και με την φράση του αγαπημένου του Χικμέτ μας έλεγε πως το ζήτημα δεν είναι να είσαι εχμάλωτος, το να μην παραδίνεσαι. Αυτό είναι. Να κατακτήσουμε το αδύνατο. Σας ευχαριστώ. Ο Θάνος Μικρούτσικος, κυρίες και κύριοι, γεννήθηκε στην Πάτρα το 1947, ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές του σε μικρή ηλικία στη Φιλαρμονική Εταιρεία Πάτρων και στο Ελληνικό Οδείο, όπου έκανε πιάνο, θεωρία και αρμονία. Ακολούθησαν οι σπουδές και η αποφύτισή του από το μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα μελέτησε αρμονία, αντίστοιξη, φούγγα και σύνθεση. Ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα είδη της μουσικής, έχει γράψει όπερες, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, για το θέατρο και τον κινηματογράφο, πειραματική μουσική. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για το έργο του Θάνου Μικρούτσικου. Ήταν ο ιδρυτής και την περίοδο 1986-1990 ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Όμως εμείς τώρα θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω στα πρώτα του βήματα, τον χρόνο θα τον γυρίσουμε πίσω στη μικρή του ηλικία, όταν ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές του στη Φιλαρμονική Εταιρεία Πατρών. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο της Φιλαρμονικής Εταιρείας, ο Δύο Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μούλια. Κύριε Μούλια, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Είναι εξαιρετική τιμή για μας ότι στους μαθητές της Φιλαρμονικής Εταιρείας, ο Δύο Πατρών, συγκαταλέγεται και ο διακεκριμένος αείμνης σοφιά μουσικοσυνθέτης, Θάνος Μικρούτσικος. Εγώ δεν τον πρόλαβα ως μαθητή. Γιατί δεν τον προλάβατε στα μαθητικά του χρόνια, στα παιδικά Όχι, του χρόνια. Γιατί δεν έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Λίγα χρόνια, πολύ λίγα χρόνια μας χωρίζουν. Εγώ είμαι λίγο νεότερος από αυτόν. Τον ήξερα όμως για τις επιδόσεις του στη Φιλαρμονική. Τον είχα δει σε εκδήλωση στη Φιλαρμονική, τον είχα συναντήσει. Και φυσικά ως καλλιτεχνικό διευθυντή και την και ως καλλιτεχνικό διευθυντή πολιτιστική πρωτεύουσα. Της πολιτιστικής πρωτεύουσας, στην οποία είχα και εγώ κάποια συμμετοχή με κάποια δημοσιεύματα που είχα κάνει. Ναι. Τι έχετε να πείτε, τι έχετε αποκομίσει από αυτόν τον άνθρωπο? Δεν πρόκειται για ένα χαρισματικό άνθρωπο, πάρα πολύ ικανό, με πολύ μεγάλη μουσική παιδεία, ο οποίος καλλιέργησε τη μουσική και την προώθησε και το έργο του είναι τεράστιο και είναι ένα έργο το οποίο θα μείνει και θα αντέξει τον χρόνο και αντέξει τον χρόνο, γιατί πράγματι έχει πραγματικό περιεχόμενο και είναι ένα έργο όχι επιφανειακό, αλλά είναι ένα έργο με βάθος. Και πάλι λέω ότι θεωρούμε εξαιρετική τιμή για τη Φιλαρμονική ότι από τους κόλπους της και από το μαθητικό δυναμικό της προέρχεται ένα ανάστημα σαν του Θάνου Μικρούτσικου. Ο Δήμος της Πάτρας εξάλλου αποφάσισε και ομόφωνα να δώσει το όνομά του στο εργοστάσιο τέχνης. Είναι μία από τις τιμές
ναι, που θα κάνει μετά από... Και εμείς μπορεί να κάνουμε κάποια εκδήλωση, θα το δούμε, γιατί εντάξει, αυτό συνέβη χτες, οπότε ακόμα δεν έχουμε... Προφανώς ο περισσότερος κόσμος είναι σε κατάσταση σοκ, έτσι σας έχει πιάσει όλους. Ναι, βέβαια. Παρότι ξέραμε ότι έχει προβλήματα υγείας, αλλά τώρα περιμένουμε, θα γίνει κάποια συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα αποφασίσουμε. Υπάρχει πρόταση και σχεδιασμό για κάποια εκδήλωση ή κάποιες εκδηλώσεις αφιερωμένες στη μνήμη του. Κύριε Μούλια, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Και ο Θεός να τον αναπαύσει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. 29χρονος ζούσε πλουσιοπάροχα εδώ και 3 μήνες από τα χρήματα που είχε εξασφαλίσει από χρεωστική κάρτα μιας νεκρής γυναίκας. Ο νεαρός είχε ακριβά γούστα, ενώ έκανε διαρκείς αναλήψεις από ATM και επίσης πραγματοποιούσε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τα ίχνη του, ωστόσο, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι οποίοι τον συνέλαβαν. 29χρονος ζούσε σαν βασιλιάς εδώ και περίπου 3 μήνες, από τότε δηλαδή που κατάφερε να βάλει χέρι σε χρεωστική κάρτα γυναίκας που έχει αποβιώσει. Ο νεαρός αγόραζε ό,τι ήθελε, έκανε αναλήψεις μετρητών για να έχει να ξοδεύει και όπως όλα δείχνουν είχε σκοπό να μην αφήσει ούτε 1 ευρώ μέσα στο λογαριασμό στον οποίο είχε αποκτήσει πρόσβαση μέσω της χρεωστικής κάρτας της νεκρής γυναίκας, τα στοιχεία της οποίας και η συγγένεια με τον 29χρονο δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Μετά από μεθοδική έρευνα και εξειδικευμένη ψηφιακή ανάλυση δεδομένων που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος από τις 31 Αυγούστου έως και τις 18 Νοεμβρίου, κινούμενος στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, χρησιμοποιούσε τη χρεωστική κάρτα της γυναίκας που έχει αποβιώσει, σήκωνε διαρκώς χρήματα και έκανε ακόμη και ηλεκτρονικές αγορές. Ο 29χρονος κατάφερε μέσα σε 3 μήνες να πραγματοποιήσει συναλλαγές, αναλήψεις και ηλεκτρονικές αγορές που ξεπερνούσαν τις 50.000 ευρώ. Ωστόσο, έπεσε γρήγορα στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του δράστη, στη Χαλανδρίτσα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν το χρηματικό ποσό των 18.750 ευρώ, ένα πολυτελές κινητό τηλέφωνο αξίας 1.115 ευρώ, το οποίο είχε αγοράσει πρόσφατα, καθώς επίσης και την τραπεζική κάρτα που του είχε εξασφαλίσει πρόσβαση σε έναν φουσκωμένο με χρήματα λογαριασμό. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του δράστη θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ τα χρήματα που κατασχέθηκαν και το κινητό τηλέφωνο θα αποδοθούν στον νόμιμο κληρονόμο της γυναίκας. Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ και σε μία σπήρα, καρτέλο όπως χαρακτηρίζεται, 4 ατόμων, οι οποίοι και συνελήφθησαν καθώς φέρονται να διακινούσαν κοκαίνη στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Το ρεπορτάζ έχει Νατάσα Πατρινού. Νατάσα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η ελληνική αστυνομία κατάφερε να συλλάβει 4 συνολικά άτομα στην Πάτρα, που φαίνεται να είναι μέλη αυτής της σπήρας που διακινούσε κοκαίνη και όχι μόνο. Να πούμε πως οι συλλήψεις έγιναν το απόγευμα του Σαββάτου μετά από πολύμινες έρευνες. Ως προς την δράση τώρα των συγκεκριμένων δραστών, να πούμε πως η ομάδα είχε διακριτούς ρόλους. Mm-hmm. Ο 33χρονος συλληφθέντας φαίνεται πως ήταν ο εγκέφαλος της σπήρας. Οι δύο ακόμη που συνελήφθησαν άνδρες ήταν οι διακινητές και η μία 25χρονη γυναίκα που συνελήφθη φαίνεται πως ήταν η αποθηκάριος. Να πούμε πως είχαν ένα συγκεκριμένο τρόπο δράσης ώστε να μην γίνουν εύκολα αντιληπτή, Γιάννη, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν παρόντες κατά την διαδικασία της συναλλαγής. Άφηναν τα ναρκωτικά μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο αμάξι ή σε μία μηχανή και όταν είχαν λάβει πλέον τα χρήματα έστελναν τους ανθρώπους να τα παραλάβουν από το σημείο. Είχαν αναπτύξει μάλιστα και έναν ειδικό κώδικα επικοινωνίας, αλλά φαίνεται πως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εντοπίσουν. Να πούμε ότι έγινε έρευνα, Γιάννη, και στα σπίτια των συγκεκριμένων συλληφθέντων όπου και βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες. Τώρα από ό,τι φαίνεται μέσα σε ένα διάστημα 7 περίπου μηνών είχαν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 1.250 συναλλαγές, δηλαδή αγοραπολισίες ναρκωτικών και υπολογίζεται... Μιλάμε για σκληρά ναρκωτικά, Νατάσα. Ακριβώς, τουλάχιστον 1.300 γραμμάρια κοκαίνης και υπολογίζεται ότι το όφελος από αυτές τις συναλλαγές είναι τουλάχιστον 92.000 ευρώ. Μάλιστα. Νατάσα Πατρινού, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Τώρα, το χριστουγεννιάτικο χωριό στην πλατεία Γεωργίου πλημμύρισε από κόσμο μία ανάσα πριν την πρωτοχρονιά. Όσοι βρέθηκαν εκεί για τη βόλτα τους έστειλαν τις πιο θερμές τους ευχές για το 2020.
Μια φωτογραφία με τον Άγιο Βασίλη μπροστά στη Φάτνη. Μια βόλτα στα ξύλινα σπιτάκια ή ένα γρήγορο πέρασμα πριν τα ψώνια στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Για όποιον λόγο και αν βρεθείτε στην πλατεία Γεωργίου, το χριστουγεννιάτικο χωριό τα έχει όλα και δεν θα σας απογοητεύσει. Είμαστε στο χριστουγεννιάτικο χωριό στην πλατεία Γεωργίου, εδώ στο κέντρο της Πάτρας, που έχει πλημμυρίσει από κόσμο μία ανάσα πριν την πρωτοχρονιά. Την Κυριακή μπορεί ο καιρός να είχε δείξει τα δόντια του, καθώς το κρύο ήταν τσουχτερό. Η Πάτρα όμως είχε γεμίσει με κόσμο που έκανε τις τελευταίες αγορές πριν την πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, υγεία και να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Το πιο σημαντικό για όλα, να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Πολύ ωραία, τα έχετε στολίσει πολύ ωραία την πόλη, μας άρεσε, κάναμε πολλά ψώνια και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι υγεία και υγεία περισσότερο και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Οι ευχές για το 2020 που πλησιάζει πολλές. Οι πολιτές των τυχερών Λαχείων εύχονται ο νέος χρόνος να φέρει τύχη, ενώ άλλοι ζητούν να φέρει περισσότερα χρήματα. Ποκή κρέμα όμως από την τύχη. Η τύχη δεν χάνεται ποτέ, χωρίς την τύχη δεν ζούμε. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και καλή πρωτοχρονιά να έχουμε με υγεία για όλο τον κόσμο και για μας. Και ο καινούριος χρόνος να μας φέρει πιο πολλά λεφτά. Το κρυάκι αυτό έρχεται και συνδυάζει καλύτερα το πνεύμα των Χριστουγέννων. Και βέβαια έχω να ευχηθώ και εγώ από μεριάς μου καλή πρωτοχρονιά και καλή χρονιά στη συνέχεια με υγεία. Και ας έχουμε και λίγα λεφτά και τα χρειαζόμαστε. Τις καλύτερες ευχές τις δίνουν όμως τα παιδιά, που μαζί με τους γονείς τους μιλούν στην κάμερα του Ιόνιαν και μας λένε πώς περνούν στην αχαϊκή πρωτεύουσα τις γιορτές. Σ' αρέσει η Πάτρα? Αχα, είναι πολύ ωραία, θελισμένη. Και σ' αρέσει να κάνεις βόλτες? Ναι. Περνάς όμορφα εδώ στην Πάτρα, κάνατε βόλτες? Πολύ. Σ' αρέσει πολύ? Ναι. Χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά. Η πλατεία Γεωργίου αποτελεί το κέντρο των εκδηλώσεων για τις μέρες των γιορτών στην Πάτρα. Πέρα όμως από όσες γίνονται εκ μέρους του Δήμου, αξίζει ντόπιοι και οι επισκέπτες να την επισκεφτούν ήδη από νωρίς το πρωί, καθώς το κλίμα εκεί είναι γιορτινό και η πλατεία στολισμένη. Και φυσικά, αν είστε τυχεροί, θα συναντήσετε και εσείς μικρούς αγγέλους να σας ευχηθούν χρόνια πολλά! Με ξεχωριστές μελωδίες και νότες πλημμύρισε το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο της Τρίπολης. Πραγματοποιήθηκε μια μοναδική μουσική παράσταση σε ρυθμούς μπλε ποκ που έδωσε μια ιδιαίτερη νότα στα φετινά Χριστούγεννα στην Τρίπολη. Με μελωδίες και ήχους από την εποχή του Μπαρόκ γέμισε το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στη μουσική παράσταση Χριστούγεννα με μουσικές εξαίσιες. Μια μικρή ορχήστρα λοιπόν που απέδωσε έργο από τον Μπαρόκ μέχρι και πιο σύγχρονα του 20ου αιώνα. Είμαστε χαρούμενοι να βλέπουμε τέτοια πράγματα στην πόλη μας. Αυτό μόνο, είχα τη χαρά να δω και τον πρώην δάσκαλό μου στο βιολί, οπότε ήταν μια χαρούμενη βραδιά. Ο Θανάσης Μουρλά, στη διεύθυνση της Ορχήστρας Εγχόρδων, αποτελούμενη από κορυφαίους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, παρουσίασαν ένα μουσικό πρόγραμμα στο πνεύμα των ημερών των Χριστουγέννων, με εξάρχον τον κορυφαίο βιολιστή της ΚΟΑ Απόλλωνα, Γραμματικόπουλο και σόλο βιολί, τον Θανάση Μουρλά. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά. Ήταν χαρά και τιμή για την πόλη να έχει τέτοιους καλλιτέχνες. Ιδιαίτερα τον δικό μας, τον Θανάση τον Μουρλά, που είναι πλέον αναγνωρισμένος καλλιτέχνης και τιμά την Τρίπολη και την Αρκαδία με τις εμφανίσεις του παντού όπου και αν βρίσκεται. Η ορχήστρα ερμήνευσε δημοφιλή κονσέρτα για δύο βιολιά και ορχήστρα του Αντώνιο Βιβάλντι, του Μπαχ, καθώς και αριστουργήματα των Μότσαρτ, Στοστάκοβιτς, Γκαρντέλ και άλλων. Με σύμμαχο τον καλό καιρό πραγματοποιήθηκε η γιορτή του Παστού στο Θεόκτιστο Γορτινίας. Πολύς ήταν ο κόσμος που βρέθηκε στο ορεινό χωριό για να παρακολουθήσει την αναβίωση του εθήμου, να δοκιμάσει εκλεκτά φαγητά και να διασκεδάσει με τη ζωντανή μουσική. Καλό φαγητό, τσίπουρα και τσάμικα είχε η γιορτή του Παστού που για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά έγινε στο Θεόκτιστο Γορτινίας. Είναι το Παστό, αρέσει σε όλους. Τιμάνε το χωριό μας τη μέρα αυτή, έρχονται όλοι για να το δοκιμάσουν κιόλας. Η εκδήλωση που αναβιώνει ένα έθιμο χρόνων έγινε μετά τα Χριστούγεννα στο ορεινό χωριό που τελικά φάνηκε μικρό για να χωρέσει όλο τον κόσμο που συγκεντρώθηκε για την εκδήλωση. Είναι κάτι πολύ χαρούμενο και χρήσιμο για τα χωριά μας, για να μπορούμε να δημιουργούμε μέρες που να είναι σημείο αναφοράς για τους ξενιτεμένους μας, να μαζεύονται και να
έρχονται εδώ να διασκεδάζουν και να βλέπουν πιο συχνά τον τόπο τους. Ο καλός καιρός στάθηκε άλλωστε σύμμαχος για ακόμη μια χρονιά, με τον ήλιο να κυριαρχεί και να επιτρέπει να στηθούν ψισταριές σε κάθε γωνιά του χωριού για το καλό. Ο πρόεδρος του χωριού, με την στήριξη του Δήμου Γορτινίας και της κοινοφελούς επιχείρησης, κατάφερε να κάνει τη γιορτή του παστού και της τσιγαρίδας, όπως λέγεται, αφορμή για να βρεθούν στο Θεόκτιστο επισκέπτες κάθε ηλικίας. Τέτοιες εκδηλώσεις φέρνουν ζωή και αποτελούν ευκαιρία για να συγκεντρωθούν όλοι μαζί και να τιμήσουν έθιμα που έρχονται από τα περασμένα χρόνια. Είμαστε λοιπόν εδώ κοντά με την ευκαιρία των εορτών και για να ευχηθούμε στους δημότες μας να τους δούμε από κοντά και να τους ευχηθούμε για τις ημέρες και για τον νέο χρόνο και για να επικοινωνήσουμε μαζί τους, να ειδωθούμε, να χαρούμε, να διασκεδάσουμε. Η γιορτή κράτησε έως αργά και το ραντεβού ανανεώθηκε για την επόμενη χρονιά. Θα πάμε ξανά στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο Τρίπολης, αυτή τη φορά για ένα χριστουγεννιάτικο παιχνίδι το οποίο πραγματοποιήθηκε για τα παιδιά που για λίγο έγιναν μικρά ξωτικά και έφτιαξαν τα δικά τους δώρα για την πρωτοχρονιά. Μια χριστουγεννιάτικη δράση για τα παιδιά πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο της Τρίπολης. Με την αφήγηση ενός παραμυθιού, τα παιδιά που συμμετείχαν ταξίδεψαν στο χριστουγεννιάτικο χωριό και έγιναν για λίγο ξωτικά του Άγιου Βασίλη, καθώς κατασκεύασαν τα δικά τους δώρα για την πρωτοχρονιά. Σήμερα στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Τρίπολης βρισκόμαστε εδώ, όπου θα πραγματοποιηθεί ένα παιδαγωγικό εργαστήρι για τα παιδιά της πόλης μας, στο οποίο θα κάνουμε ένα παιχνίδι γνωριμίας, θα κάνουμε μια κατασκευή την οποία τα παιδιά θα την πάρουν σπίτι τους και θα είναι ένα δώρο για τα ίδια αλλά και για την οικογένειά τους, εφόσον η κατασκευή θα είναι και παιχνίδι που μπορούν να παίζουν με την οικογένειά τους. Τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο ξέφυγαν από την πίεση του σχολείου και δημιούργησαν όλα μαζί παίζοντας. Οι δράσεις αυτές είναι σημαντικές σύμφωνα και με τους διοργανωτές, καθώς τα μικρά παιδιά ξεδίνουν και μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά. Είναι κάτι αρκετά ωφέλιμο για τα παιδιά. Ξεφεύγουν από την πίεση των μαθημάτων, την πίεση της υποχρέωσης του σχολείου, βρίσκονται σε διαφορετικές ομάδες, βρίσκονται σε έναν χώρο που μπορούν να εκφραστούν και να δημιουργήσουν, κάτι που βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά στην φαντασία τους και στην έκφρασή τους. Τα παιδιά το διασκέδασαν με την ψυχή τους, όσο και οι μεγάλοι που παρακολουθούσαν σαν θεατές την δράση. Τέτοιες όμορφες ιδέες έχουν την στήριξη των δημοτών της Τρίπολης που συμμετέχουν, στέλνοντας το δικό τους θετικό μήνυμα για την διοργάνωση κι άλλων τέτοιων αντίστοιχων εκδηλώσεων. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της ημέρας, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι του Ionian. Εσείς μπορείτε πάντα να παρακολουθείτε ολόκληρα τα δελτία μας, αλλά και επιμέρους ρεπορτάζ στο κανάλι του Ionian σε YouTube και Facebook. Από όλους όσους εργάστηκαν, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.